είμαστε στο λογοκομείο. Είναι άλλη μια μέρα μνήμης που γίνεται κάθε χρόνο μέσα στον Αύγουστο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοφινά και Σύμβη κάνει αυτή την εκδήλωση μόνο και μόνο για να ευαισθητοποιήσει όλο τον κόσμο πάνω στο θέμα της κατάρρευσης αυτού του μεγάλου κτηριακού συγκροτήματος, αυτού του μεγάλου ασύλου, μεγάλη ιστορική σημασία, μια και έχει ξεκινήσει η οικοδόμησή του το 1978. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο σίγουρα παρατηρούν και βλέπουν οι επισκέπτες μας εδώ, έχει μια, εκτός από την ιστορική σημασία, και μια αρχιτεκτονική τέτοια που νομίζω ότι για τυχείο μετράει πάρα πολύ, μια και τα χρώματα είναι παρμένα από τον κάμπο. Έχει γίνει με πάρα πολύ μεράκι από ό,τι φαίνεται. Οικοδομήθηκε το νέο κομμάτι, αυτό που βλέπουμε τώρα, το 1909, και όλο μαζί, τέλος πάντων, το συγκρότημα χρειάζεται να ξαναγίνει λειτουργικό και βιώσιμο μέσα από μια μελέτη η οποία θα μπορέσει να περάσει μέσα από μια δημοτική αρχή, μια περιφερειακή αρχή, δεν ξέρω ακριβώς ποιος θα είναι αυτός. Η ιδιοκτήτης είναι ο οίκος αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως, και βέβαια όλο αυτό το πράγμα ήρθαμε να το πλαισιώσουμε και εμείς εδώ με τα παιδιά. Κυρία Βιργινία Σίμου, θα μας πει τώρα δύο κουβέντες πώς σκέφτηκε για να παρουσιάσει εδώ ένα θέμα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής συνείδησης γενικότερα, το οποίο χρειάζεται όλος ο κόσμος, αλλά και αυτοί που έρχονται στο λογοκομείο. Κυρία Βιργινία, πείτε μας. Παραβρεθήκαμε κι εμείς σήμερα εδώ μαζί με τα παιδιά που είχαν τη διάθεση και τη ζωντάνια να σχεδιάσουμε, να ζωγραφίσουμε. Η εκδήλωσή μας είχε οικολογικό χαρακτήρα και περιβαλλοντολογική συνείδηση, όπως είπε και ο Πάπης, για να ξέρουμε πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον μας με το σωστό τρόπο που πρέπει να ανακυκλώνουμε. Είπαμε ποίηματα, τραγούδια, συνυφασμένο με τον χώρο που αγαπάμε και ευελπιστούμε κι εμείς για την αποκατάστασή του και την αξιοποίησή του όπως του ταιριάζει για το χώρο και για τη γειτονιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να μας πούν τα παιδιά τι έχουν φτιάξει το καθένα. Για μιλήστε μας λίγο για το έργο σας. Εδώ έχουμε ζωγραφίσει. Έχουμε δώσει το σύνθημα «Ανακύκλωσέ το». Και έχουμε ζωγραφίσει. Τι έχουμε ζωγραφίσει, Θανασάκη? Έχουμε ζωγραφίσει ένα πλανήτη Γη, όπως τον θέλουμε πράσινο. Έτσι, και μπλε. Χωρίς πλαστικά, χωρίς σκουπίδια, με ουράνιο τόξο, με παιδιά που παίζουν και προχωρούν μαζί και συντροφιασμένα, σε ένα πλανήτη πράσινο και δημιουργικό. Τι έκανες εσύ ζωγραφιές? Δίπλα του τα κορίτσια τι κρατάνε? Τα πλαστικά ποτήρια. Εσύ πες ένα μαρακισί εδώ για το δέντρο. Εγώ ζωγράφισα ένα δέντρο, με γύρω γύρω παιδιά να τα κολαγιάζουν και αντίφορμα έχω βάλει ένα. Το κάτω ανακύκλωση αντί κορμό στο δέντρο, έτσι που συμβολίζει την ανακύκλωση που πρέπει να κάνουμε όλοι σωστά. Δεξιά και αριστερά βλέπω τι είναι τα πράσινα, ρε παιδί, τα πορτοκαλιά, τα πορτοκαλιά. Δεντράκια, πράσινάδες και φρούτα. Για να σε δούμε, δείξε μας ψηλά το... Λέγεται Χρή. Ωραίο, πολύ ωραίο. Το πρόσωπό σου δεν το βλέπω. Αυτό τι είναι, στη μέση, εσύ. Σικαμινιά. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο λογοκομείο της Χίου. Ένα κτηριακό συγκρότημα από όπως το βλέπετε όσο κάνατε μέχρι εδώ, είναι φτιαγμένο το κομμάτι αυτό το 1909 και φτιάχτηκε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να αναστηλωθεί το παλιό λεπροκομείο. Τι είναι το παλιό λεπροκομείο? Ήταν το πρώτο λεπροκομείο που έγινε εδώ από τους Γενοβέζους, ξεκίνησε το 1378. Το 1378 οι Γενοβέζοι ήταν εδώ στο νησί, ήταν ήδη 50 χρόνια εδώ και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί λεπροί, αποφάσισαν να τους συγκεντρώσουν σε ένα χώρο, επειδή αυτοί ήθελαν να έχουν μια καθαρή πόλη για να κάνουν
τα εμπόρια τους, τη μαστίχα κυρίως που εμπορευόταν, αλλά και την κρεμεντίνα, ένα άλλο δάκρυ ενός άλλου δέντρου, πήγαινε και αυτό εδώ στο νησί. Κατάφεραν λοιπόν να τους μαζέψουν σε ένα κομμάτι μέσα σε αυτή την κοιλάδα, που την ονομάζουμε κοιλάδα της Υπακόης.